Προφανώς, άμα την πετύχουμε, θα φαίνεται. Είναι σε βάθος μέχρι τη βάρκα, υπολογίσε. Είναι, ναι, είναι σε βάθος. Προφανώς πρέπει να φαίνεται. Εδώ είναι κι άλλοι. Αυτή δεν την είχαμε. Σωλήνα, λέει. Κι άλλη σωλήνα! Μετά το περιστατικό της Πέμπτης και την αναφορά την οποία υπέβαλα και εγώ και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου στην κυρία Εισαγγελέα Πλημελιωδικών και στο Λιμεναρχείο, σήμερα, η μέρα Δευτέρα και ώρα μία και μισή ακόμα δεν έχουν έρθει, θα γίνει αυτοψία από το Λιμεναρχείο, από τη Διεύθυνση Υγείας, το Λιμεναρχείο και το Δήμο Περιβάλλοντος. Ο κύριος ο Πανάς που έχει έρθει, τον κάλεσε να έρθει μαζί, ήταν δίπλα από εμάς, στα 50 μέτρα την ημέρα εκείνη. Λοιπόν, τώρα ξαναμπήκε ο άνθρωπος μέσα και έβγαλε και δεύτερη σωλήνα και από ό,τι μας λέει και ο κύριος που έχει ξαπλώσει δίπλα, υπάρχει και τρίτη σωλήνα που είναι όρθια, που είναι ακριβώς παραδίπλα. Πράσινη. Μία πράσινη. Λοιπόν, αυτά καλό είναι να διερευνηθούν, να δούμε, γιατί εδώ γίνεται τη σωλήνα στο κάγκελο. Έτσι. Λοιπόν. Η παράκλησή μου είναι στις αρχές να πράξουν αυτό που πρέπει να πράξουν, το υπηρεσιακό τους καθήκον. Εμείς σαν δικηγορικός σύλλογος θα ενημερωθείτε μέσα στο επόμενο δήμερο τι ενέργειες θα κάνουμε. Αυτό που έχω να δηλώσω εγώ, έχω να πω ότι την Πέμπτη που είχαμε έρθει για μπάνιο τις 7 και 4 το απόγευμα, βρήκαμε λίμματα μέσα στη θάλασσα, πολτοποιημένα. Κλήθηκε το λιμενικό να γίνει καταγραφή, ήρθανε. Έχουμε βρει μια σωλήνα λευκή, η οποία είναι στην ευθεία εδώ πέρα που είμαστε τώρα και υπάρχει άλλη μια μαύρη που είναι κάθετα και υπάρχει και άλλη μια πράσινη που βγαίνει μέσα από την άμμο. Τώρα δεν ξέρω τι είναι αυτά τα πράγματα. Εδώ υπήρχαν λίμματα και πρέπει να μπει μια σειρά στο νησί μας. Πρέπει να σταματήσουν όλα αυτά που γίνονται. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πρέπει να πάρουν οι αρμόδιες αρχές μια θέση και να σταματήσουν να ρυπαίνουν τις θάλασσες. Υπάρχουν και άλλοι μάρτυρες που ήταν μαζί μου τη μέρα την Πέμπτη που κάναμε μπάνιο, που αν χρειαστεί θα κληθούν να καταθέσουν και αυτοί. Αυτά είχα να πω, ευχαριστώ και να πάρει το θέμα την πορεία που πρέπει. Είμαστε και εμείς εδώ γιατί ειδοποιηθήκαμε ότι θα έρθουν οι υπηρεσίες της περιφέρειας μαζί με τον αντιπεριφερειάρχη, έτσι μας δηλώθηκε, για να διαπιστωθεί επί τόπου το πρόβλημα. Ήρθαμε και εμείς λοιπόν για να δούμε αν ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου τα φαντάστηκε όλα αυτά τα οποία κατήγγειλε ή αν όντως ισχύουν στην πραγματικότητα. Και περιμένουμε και από τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν και αυτοί μια άποψη για το τι συμβαίνει. Βέβαια, οι πραγματικές συνθήκες που επικρατούσαν την ημέρα που έγινε καταγγελία δεν είναι οι ίδιες με αυτές που επικρατούν τώρα. Τώρα έχει ένα βοριαδάκι το οποίο και να υπήρχαν τα έχει αποθήσει ήδη τα βοθρολήματα προς τον Καντάφη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, διότι ακριβώς δεν υπάρχει ο κατάλληλος καιρός. Άρα οι πραγματικές συνθήκες παίζουν σημαντικό ρόλο, γι' αυτό και το αδίκημα του αυτόφορου διαπιστώνεται όταν τελείται. Ό,τι όχι μετά από 5 μέρες, όπως παρέλειψαν εν γνώση τους σε αρμόδιες αρχές και θα διερευνηθεί αυτό. Είμαστε στο σημείο στο οποίο την Πέμπτη το απόγευμα ο πρόεδρος του συλλόγου μας που είχε έρθει για να κάνει μπάνιο με την οικογένειά του και άλλα άτομα διαπίστωσαν να υπάρχει ρήπανση. Η παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου στο σημείο αυτό άπτεται στο ότι πρόκειται για ένα ζήτημα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το νησί μας που αφορά την υγεία όλων των πολιτών. Ήδη όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς, από το 19 η Ζάκυνθος αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα με τα λίμματα. Και το 20 δεν ήταν τόσο μεγάλο για το λόγο ότι δεν υπήρχε τουρισμός. Τώρα όμως φαίνεται να αναζωπυρώνεται το πρόβλημα. Συνεπώς, η παρέμβαση του συλλόγου μας έχει να κάνει στην διαπίστωση σοβαρών αμελιών και παραλήψεων κατά την αυτόφορη σύλληψη τέτοιων καταστάσεων. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά και το προκύπτει και από την ίδια τη λογική, λόγω των ρευμάτων που υπάρχουν, σε 10-15 λεπτά μία κοιλίδα βοδρολιμάτων ή οποιασδήποτε ρήπανση έχει απομακρυνθεί. Συνεπώς, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει, άμα τη διαπίστωση του φαινομένου, καταρχάς θα πρέπει να σπέβδουν άμεσα και μόλις σπεύσουν να λαμβάνουν δείγματα. Το να μην
γίνεται αυτό. Και να λαμβάνετε ένα δείγμα μετά από 5 μέρες όπως σήμερα, που προφανώς η θάλασσα έχει καθαρίσει, είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να οδηγήσει σε καμία σύλληψη και σε καμία επιβολή κυρώσεων. Και το χειρότερο, δημιουργείται όλη αυτή η αρνητική εικόνα της, ότι επικρατεί ατιμορρησία στο νησί μας, και όταν δεν μπορούν άνθρωποι που γνωρίζουν τα νομικά να βρουν την άκρη του νήματος, καταλαβαίνετε ότι οι απλοί πολίτες που δεν έχουν σχέση θα βρεθούν και υπόλογοι για αδικήματα της ψευδής καταμηνύσεως. Ναι. Αυτό λοιπόν θέλουμε να τονίσουμε. Θα πρέπει να γίνονται άμεσα οι διαδικασίες, να γίνονται άμεσα δειγματοληψίες την ίδια ώρα, όχι μετά από 5 μέρες. Ευχαριστώ πολύ.